Καλημέρα Λάνια, 6 ώρα είναι, μόλις ξύπνησα, έχουμε καιρό να κάνουμε βιντεάκι στο YouTube και ήρθε η ώρα λοιπόν να δείτε τι κάνω την ημέρα ξεκούρασης από τα βάρη και ελπίζω να μην σας κουράσει και να σας αρέσει. Καλημέρα γόρι μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα. Πώς κοιμήθηκες? Λοιπόν, εδώ είναι ο πάγκος μου με τα πιο σημαντικά πράγματα που χρησιμοποιώ περισσότερο στην ημέρα και τα έχω εδώ όλα μπροστά για να μην ψάχνω ντουλάπια και κάθε φορά. Αυτή η ζυγαριά είναι ακριβίας για τις εικόνες που χρησιμοποιώ, αργενίνη, αλάτι που βάζω στα φαγητά μου, κανέλα αν θέλω να μετρήσω ακριβώς και η ζυγαριά η άλλη για τα φαγητά μου. Κανέλες, φυσικό πουτήρα, ρίγανη, θυμάρι, πιπέρι καγιέν, σκόνη σκόρδο, μέλι, αυτά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω λοιπόν είναι έβαλα μισό λίτρο νεράκι να πιω. Θα παίρνω την αγαπημένη μου χριστουγεννιάτικη κούπα. Αυτό τον καφέ που χρησιμοποιώ. Και φτιάχνω ένα πολύ ωραίο και τίμιο καφεδάκι. Μία, δύο και πέντε σταγονίτσες στέβια. Παραπάνω έβαλα, δεν πειράζει, είναι σαν να βάζεις μια κανονική ζάχαρη. Αλλά χωρίς θερμίδες, χωρίς τίποτα. Θα προσθέσω λίγο νεράκι. Και θα το βάλουμε κροκυμάτων. Έτοιμο, δεν βιαζόμαστε σήμερα. Πάμε να ράξουμε σε μια γωνία, κοντά στο χοντρούλι. Και από εδώ. Και να απολαύσουμε τον καφέ μας. Και σε λίγο να ξεκινήσω να κάνω τα υπόλοιπα πράγματα και να τα δείτε. Η ώρα είναι 7, έχω πιει το καφεδάκι μου, άραξα και θα πιω 10 γραμμάρια μινοξέα και θα φύγω. Σε άλλη περίπτωση θα είχα πάει ήδη λογικά, απλά τώρα περιμένω λίγο να ξημερώσει για να έχετε καλύτερα πλάνα. Φτάσαμε στο γυμναστήριο, πρότυπο αθλητικό κέντρο στην Ξάνθη. Η ώρα είναι 7 και 10. Βλέπετε. Και πάμε να μπούμε. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω το γυμναστήριο που μου έχει παραχωρήσει το χώρο για να κάνω την προετοιμασία μου. Και είμαι πολύ τυχερός γιατί είναι το καλύτερο στην πόλη, ειδικά για bodybuilding. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα υψηλή ένταση αερόβιο, πανεύκολο και αποδίδει πολύ καλά αποτελέσματα. 30 λεπτά, 1 λεπτό πολύ γρήγορο τρέξιμο, 2 λεπτά μέτρια ένταση σε τρέξιμο. Θα σας ξανανοίξω όταν ξημερώσει για να δείτε. Ξημέρωσε, έμειναν άλλα 2 λεπτά και μετά θα κάνουμε διατάσεις για 20 λεπτά. Ανεύκολο, ωραίο. Και να πάμε στον ειδικό χώρο που έχει μέσα η kickbox, κράτημα και οτιδήποτε για να κάνουμε τις διατάσεις. Αν δεν παίρνεις motivation με αυτό το φόντο εδώ πέρα, κάτσε σπίτι σου. Παιδιά, έχει τα πάντα το γυμναστήριο. Πεντακάθαρο, η κυρία μόλις ήρθε κάθε μέρα έρχεται και το καθαρίζει. Παιδιά, πραγματικά επισκεφτείτε το, δοκιμάστε και αν δεν πιστείτε, αλλάξτε. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε μέσα να πάρουμε ένα στρωματάκι. Δείτε και μέσα έχει φοβερό χώρο για να κάνουμε διατάσεις. Είναι τεράστιο, καθρέφτες γύρω γύρω, μισό λεπτό να βγάλω τα παπούτσια μου και να ξεκινήσουμε. Τελειώσαμε παιδιά. Αλλάζω λίγο γιατί έχω υδρώσει για να μην κρυώσω πάνω στο μηχανάκι και συνεχίζουμε τη μέρα μας. Πρωινό και βλέπουμε μετά. Μάγκες, μόλις έκανα και το κρύο μου ντουζ, καραπάγωσα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ παιδιά. Δοκιμάστε το, μια φορά τον χρόνο, όχι, αλλά γενικά είναι λίγο ζόρι. Θέλει γερά στομάχια. Το έχετε, δεν σας φοβάμαι και πάμε σιγά σιγά να φάμε το πρωινό γιατί πεινάω. Επίσης θέλω να πω ότι έχω να κάνω cheat meal, ελεύθερο γεύμα.
όπως θέλετε πέστε το, από 10 Ιουλίου. Δεν μου λείπει κάτι, αλλά επιφυλάσσομαι όταν θα κάνω να φάω μπέργκερ άπειρα ρε, 50 ευρώ στα goodies. Και θα το κάνω βίντεο εννοείται για να τα... Μάγκες, η μιλόπιτά μου είναι έτοιμη, θα βρείτε τη συνταγή στο TikTok, το έχω καρφιτσώσει το βιντεάκι. Περιμένω πολύ λίγο τα αυγά στο αντικολλητικό με ελάχιστο λάδι καρύδας που το έχω πάρει και το περισσότερο με το βουρτσάκι μου και είμαστε έτοιμοι να φάμε. Λοιπόν, η πρωινάρα είναι έτοιμη. 3 αυγά σε αντικολλητικό όπως ξαναείπα, με ρίγανη, αλάτι ροζ, θυμάρι και πιπέρι καγιέν. Εδώ έχω μία πολυβιταμίνη που θα πάρω μετά το πρωινό, 2 κάψουλες ωμέγκα 3 που θα πάρω μετά το πρωινό. Στο νεράκι μέσα 5 γραμμάρια κρεατίνη που δεν έχω σήμερα γυμναστήριο, θα την πάρω μετά το πρωινό. Και η μιλοπιτάρα μου, παιδιά, θα πορωθείτε, θα το ερωτευτείτε αυτό το πρωινό, βρείτε τη συνταγή στο TikTok. Κάντε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο που έρχονται. Ήρθαμε για ένα γρήγορο κούρεμα, γιατί είμαστε σαν χαζί. Ξυριστούμε να το πάρουμε κιόλας και προχωράμε. Έτοιμοι είμαστε, ξυρισμένοι, κουρεμένοι. Προχωράμε. Μόλις έφτασα στο Lidl, παιδιά, ήρθα να πάρω λίγα λαχανικά και λίγο ψάρι και να φύγω. Θα πάρω ένα μαρουλάκι, πράσινο. Θα συνεχίσουμε με μπροκολάρες, 2 λογικές μπανάνες, ένα φρέσκο κρεμμύδι και ας πάρω για πρώτη φορά βιολογικά μήλα. Λίγα λεμόνια και έμεινε μόνο ψάρι και φύγαμε. Και ας πάρω ένα σαλωμό. Τέλος και το μάρτι, παιδιά. Αυτό είναι τα πράγματα. Και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε την υπόλοιπη μέρα. Αγάπη μου! Έλα να πας έξω να κάτσεις, δες τι ωραίο καιρό που έχει. Έλα, αγάπη μου, έλα. Πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, είναι περίπου 12 η ώρα. Μοσχάρι νουά έχω μαγειρέψει από χθες για να φάω στο δεύτερό μου γεύμα. Μπρόκολα επίσης από χθες, φουλ τέλεια κομμένα, 7 λεπτάκια, όσο ακριβώς θέλω να βράζουν. Δηλαδή να είναι κάπως έτσι στραγανά και για να μην χάνουν τις βιταμίνες τους με πολύ βράσιμο. Στήθος κοτόπουλο θα κάνω στο air fryer δίπλα που είναι και έχω βάλει να μολιάσω κάνα μισάωρο ρύζι τζάσμιν λευκό για να το βράσω 10 λεπτάκια. Αυτά, το σολομό και γενικά ψάρι τρώω μόνο τις ημέρες ξεκούρασής μου που ανεβάζω λίγο τα λιπαρά και μειώνω τους υδατάνθρακες. Οπότε θα το φάω το βράδυ το σολομό, θα το ψήσω έτσι πάρα πολύ ωραία στο αντικολλητικό με λίγο λάδι καρύδας. Ήδη το σκέφτομαι και μου τρέχουν τα σάλια, παιδιά. Δεύτερο γεύμα, κανονικά θα ήταν τρίτο, επειδή δεν έχω προπόνηση, δεν πίνω το μεταπροπονητικό μου shaker με την πρωτεΐνη, με τη δεξτρόζη, κρεατίνη, γλουταμίνη, αυτά που χρησιμοποιώ μετά την προπόνηση. Επομένως, είχα από χθες τελικά λίγο ριζάκι και εδώ έχω μειώσει τους υδατάνθρακες. Είναι 200 ρύζι, λευκό τζάσμι, ενώ αν είχα προπόνηση ήταν 250. Το μοσχάρι το νουά είναι 130 γραμμάρια, επίσης στα ίδια γραμμάρια. Απλά αυτό το γεύμα έχει πλέον 10 γραμμάρια ελαιόλαδο. Επομένως, όπως σας είπα, μειώνουμε τα λιπαρά. Συγγνώμη, μειώνουμε τους υδατάνθρακες, ανεβάζουμε λίγο τα λιπαρά τις ημέρες ξεκούρασης. Αλλά βέβαια, αυτό είναι ανάλογα το στόχο σας, ανάλογα το πρόγραμμά σας και ανάλογα τι θέλετε να κάνετε. Λοιπόν, αυτό είναι, όπως το βλέπετε. Πάω να φάω. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Ελπίζω να μην βαρεθήκατε και αν σας άρεσε, κάντε subscribe στο κανάλι. Και αν θέλετε να βλέπετε και περισσότερα, ένα follow στο Instagram Χρήστος Κάτω Παύλα Γιαννέλης. Εγώ θα φάω τώρα, περιμένω να βγει το στήθος κοτόπουλο από το air fryer και να βγάλω και το φρέσκο ρύζι που βράζεται. Ευχαριστώ πολύ παιδιά για τη στήριξη, για τα like στο Instagram, για τα follow στο TikTok, ευχαριστώ για όλα.